Βασίλης Πορφυράκης, το νέο του κομμάτι. Πάμε τον υποδεχθούμε. Αμέ. Ακούω τη φωνή σου, την κατανάλησή σου. Καλώς τον, ναι. Έλα ρε Βασίλη, μέσα εδώ και από κοντά. Καλώς όρισες. Πώς είσαι. Βρήκα, είμαι πολύ καλά. Ανανεωμένος σου είσαι. Ε, ναι, το μαλλί. Μ' αρέσει. Καλό. Καλέ, το μάτι γυαλίζει πιο πολύ. Κάτσε το μάτι το έκανα, ναι. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου Βασίλη. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι. Για το μαλλί. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει. Δεν έκανε κάτι στο μάτι. Ναι. Έκανε κάτι τι, έδωσε. Ένα κάτι τι, έδωσε στο πράσινο. Πώς το τόλμησες. Είσαι σε φάση ανανέωσης ή αλλαγής. Είμαι σε φάση που έχανα τα μαλλιά μου και έλεγα κάτι πρέπει να του δώσω. Ε, ναι, δεν είναι και περήφανο. Σα παγαλέ. Οπότε λέω κάτι θα του αλλάξω. Θα κάνω πρόταση. Θα λες, κάνω ένα image πρόταση. 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 Είναι πρόταση. Όπως και αν ξεκίνησε σαν ιδέα και σαν αφορμή. Γενικά μου δίνει την αίσθηση και με το νέο σου κομμάτι που θέλω να παίζει, σας παρακαλώ να το ακούμε, ότι είσαι σε μια φάση πάρα πολύ δημιουργική, πολύ ήρεμη και ευτυχισμένη. Όντως και έξες. Όλη αυτή η συνθήκη τώρα μας έφερε δημιουργικότητα. Ναι. Παρόλο που δεν έφερε πολλή δουλειά, έφερε κάτι να δημιουργήσουμε, κάτι έτσι να κάνουμε μια ανασύνταξη. Και το κομμάτι αυτό, πριν είχα δύο μπαλάντες. Τώρα ήθελα να δώσω ένα groove, μια χαρά, καλά, ένα συνέστημα, ρε παιδί. Ναι. Ναι. Και πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ. Έδεσε και το κλιπ ακριβώς. Ο Άλεξ Κωνσταντινίδης έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ καλός, ναι. Και πάσε λίγο πιο μοντέρνο ήχο, γιατί εγώ σε θυμάμαι ότι οι μπαλάντες είχαν έναν αέρα λίγο πιο λαϊκό. Αυτό αγαπάω. Πάσε κάτι λίγο πιο μόντερν. Σου ταιριάζει πιο πολύ. Ναι, ναι, αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που ήθελα να βάλω λίγο τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να παντρέψω έτσι ένα ωραίο ζευγάρι που να έχει κάτι που να συνδέει τις δύο πόλεις. Και το Latin ήταν ότι καλύτερο για αυτό το κομμάτι. Σου πάει κιόλας. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ. Και άμα το βάλεις και με δυο μπουζούκια, είναι σαν χιώτικο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Μάμπο, χιώτη. Σ' αρέσει γενικά να δοκιμάζεις, να πειραματίζεσαι, να βλέπεις τι σου αρέσει πιο πολύ, τι σου τραβάει πιο πολύ ή έχεις έναν παλμό, μία ροή στα ακούσματα, στις επιλογές σου, στη ζωή σου γενικά. Σίγουρα, η ψυχή με κάτι συγκεκριμένο γεμίζει, ρε παιδί μου, και μουσικά και έτσι, πνευματικά. Αλλά στη μουσική νομίζω ότι πρέπει να ψάχνεις συνεχώς. Δηλαδή και οι δημιουργοί και οι συνεργάτες που έχω μου λένε δεν θα δουλεύουμε μόνο μαζί, θα ψάχνεις και άλλους, νέα χρώματα, νέες απόψεις, γιατί και ο Άλεξ έκανε εξαιρετική δουλειά. Αλλά ο κάθε σκηνοθέτης, ο κάθε παραγωγός έχει την αισθητική του, ρε παιδί μου. Τη δική του ματιά. Και το θεωρώ... Στους καλλιτέχνες έκανε καλό εν μέρη το lockdown, γιατί πρακτικά έκανε κακό γιατί δεν μπορούσατε να τραγουδίσετε σε live χώρους. Μας απομόνωσε. Δημιουργικά όμως. Μας απομόνωσε. Λίγο, γιατί το τραγούδι, άμα δεν το μοιράσω και δεν το μοιράσουμε με τα σώματα. Δημιουργικά όμως το ότι πολλοί έγραψαν τραγούδια αυτή την εποχή. Ναι, εγώ δεν έγραφα ποτέ μου τραγούδια. Δηλαδή το πρώτο που έκανα το μόνος εγώ, καθόμουν μέσα στο σπίτι και έλεγα είμαι μόνος. Και τι να κάνω. Μόνος να πω την αλήθεια μου. Μόνος και άρχισα εγώ. Και. Βιωματικά. Κόλλησα στίχο-στίχο και λέω τελικά όταν το πήγα στον παραγωγό, λέω μια βλακεία θα είναι. Και τελικά μου λέει ρε Βάση, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά θεωρώ ότι στους ανθρώπους που έχουν αυτό το χάρισμα το να γράφουν και λίγο παραπάνω. Είναι. Υπάρχει το ταλέντο. Υπάρχει. Απλά ψάχνεις κάθε φορά λίγο την αφορμή. Ακριβώς. Για να μπορέσεις να το βγάλεις. Γιατί είσαι ταλαντούχος. Έδωσε ο κορονοϊός αυτή την αφορμή. Ο κορονοϊός ήταν η αφορμή. Ο έρωτας είναι αφορμή για να γράψεις. Ο έρωτας είναι αφορμή, βέβαια. Και ο έρωτας. Έχεις γράψει κάτι για τη Ματίνα, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω γράψει. Όχι. Έχω στους στίχους. Έχω κοιτάπια πολύ ωραία. Ακόμα δεν τα έχω βγάλει. Και δεν έχουν μελοποιηθεί. Δεν τα έχουμε κάνει ακόμα κομμάτια. Δεν έχουν μελοποιηθεί. Δεν έχουν μελοποιηθεί. Αλλά είναι σπουδαίο πράγμα στην ψυχή να έχεις έναν άνθρωπο. Και η Ματίνα είναι ένας τόσο δημιουργικός χαρακτήρας. Λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για να δημιουργήσεις. Και από μένα προς αυτήν και από την ίδια και από τη Ματίνα προς τα εμένα. Είναι μαγικό όμως. Λοιπόν, εγώ όταν σε πρώτο έτσι έβαλα στο μυαλό μου και τελικά στην καρδιά μου, πριν σε γνωρίσω από κοντά, ήταν λόγω της σχέσης σας με τη Ματίνα, την οποία αγαπώ και θαυμάζω βαθιά. Και καταλαβαίνω ότι αυτή η ψυχή για να έχει ταιριάξει τόσο πολύ μαζί σου, είστε το ίδιο. Βλέποντάς σας και μέσα από τα social και παρακολουθώντας σας, μου βγάζετε αυτή την ηρεμία και αυτή την ευτυχία που τόσο, και τη γαλήνη που όλοι αναζητάμε, όλα τα ζευγάρια θεωρώ ότι αυτό έχουν σαν απότερο στόχο. Και είναι και 4 χρόνια. Ναι. Όλες τις δοκιμασίες, όλοι μας, έτσι, αν εξαιρέτες. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα, αυτά έχουν υπάρξει και στη δική σας διαδρομή. Και μέσα στον κορονοϊό πολλές τριβές. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η τριβή έφερε ενδυνάμωση, έφερε πιο ωραίο αποτέλεσμα. Ναι. Πολλοί δυσκολευτήκαν και όπως κάποιες σχέσεις. Όλα τα ζευγάρια, εγκλεισμός. Εμείς είμαστε φρέσκια σχέση όμως, δηλαδή ήμασταν ένα χρόνο μαζί και εκεί που ήρθε ένας χρόνος έπεσε δύο χρόνια καραντίνα. Γνωριστήκαμε πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Και όταν υπάρχει και ένα παιδί. Ναι, σωστά. Η ευθύνη είναι και λίγο πιο μεγάλη. Ναι. Από την πλευρά της Ματίνας τουλάχιστον. Από τον δικό της τον χρόνο, ναι. Εντάξει, έχει και έναν πρώην άντρα ο οποίος είναι εξαιρετικός σαν πατέρας, οπότε δεν είχα εγώ τα μέρη μου να πεις ότι ο Χαμάν σαν Βασίλης
να καλύψω κάποιο κενό. Πολύ σπουδαίο. Αλλά τη Ματίνα ο χρόνο ήταν λίγο στριμωγμένο. Ερχόταν το παιδί στο σπίτι, καραντίνα. Βέβαια. Έχουμε παίξει PlayStation, έχουμε κάνει πολλά ωραία. Είστε φιλαράκι, δεν έχετε καλέ σχέσει, ναι. Ναι, είναι έφηβο ο Παναής, είναι ωραίο. Και τα skateboard μα τα κάνουμε, είναι skateboarder. Όχι, τέλειο. Οπότε... Παίζει ρόλο η ηλικία, βοηθάει η ηλικία. Ναι, ναι. Και τα μαλλιά θα βάψουμε μαζί και τα ακούει η Ματίνα και μέχρι η Σέγκος. Τέλειο. Τι αγαπάς εκείνη? Τη ζεστασιά την οποία μου προσφέρει. Oh. Η ζεστασιά που μου προσφέρει όταν είμαστε μαζί, αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα. Η ηρεμία, θα σου πω, η ηρεμία έρχεται από την ένταση. Ξέρεις τι ρόλους εγώ βλέπω στο σπίτι. Στις ωραίους ρόλους. Τι έχουν τα ματάκια σου που λένε. Βοηθάς στις πρόβες. Αλλά όλο αυτό σε εκτονώνεις. Εν τω μεταξύ ο Βασίλης έχει κληθεί να έρθει σε πιο στενή επαφή με παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, γιατί έχεις χάσει τη μαμά σου, σωστά, και τα αδέρφια του ήταν πολύ μικρά σε ηλικία. Οπότε έπαιξες έναν ρόλο μπαμπά εντός εισαγωγικών, μαμάς, βέβαια. Του κηδεμόνα. Του κηδεμόνα. Γιατί μπαμπάς, μαμά, να είσαι, γίνεσαι. Κηδεμόνας, δεν βέβαια ότι είσαι μπαμπάς και μαμάς και είσαι κηδεμόνας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό και για ένα νέο παιδί και στη φάση αυτή που ξέρεις, ως νέοι πάντοτε θέλουμε ως παιδιά, ως έφηβοι, ως... Την ανεμελιά. Θέλεις κάποιος άλλος να νοιάζεται και να έχει τις σκοτούρες. Ναι. Βέβαια, 18 χρονών τι θες όταν ξετελειώνεις από ένα σχολείο. Να ανοίξεις τα φτερά, να χαρείς, δεις νέα πράγματα. Να ζήσεις. Να πας κάπου καινούρια. Ναι. Ήταν σκληρή ενηλικίωση για σένα και η απώλεια και η ανατροφή. Αλλά σήμερα έχει πολλά ωφέλη. Βέβαια. Τότε μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο. Κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια, παιδιά. Πολλά ωφέλη, λες, όπως. Πολλά ωφέλη. Ότι γυρνάω στο σπίτι και έχω τρεις αγκαλιές με 100% open, με ζεστασιά, με αυτό. Το αίσθημα της ευθύνης όμως, που σίγουρα όταν το βιώνεις και το ρουφάς κυριολεκτικά, είσαι ρουφάει τελικά και έχεις άλλων ανθρώπων, των δικών σου ανθρώπων, τα αδέρφια σου να φροντίσεις. Αυτό δεν σε κάνει να βλέπεις και τη ζωή σου μετέπειτα διαφορετικά. Ναι. Σε κάνει να θέλεις να αποκτήσεις οικογένεια, σε κάνει να θέλεις να είναι πιο αυτόνομο, πιο διαφορετικά, ή δεν σε επηρεάζει τελικά καθόλου? Κοίταξε, επειδή ήμουνα, όταν τώρα μένεις χωρίς στήριξη, υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που έρχονται με ένα μαγικό τρόπο και σε αγκαλιάζουν εκείνοι. Πάρα πολλές φορές, δηλαδή, ήρθαν άνθρωποι που δεν ήξερα ούτε το ονοματεπώνυμό τους. Και ερχόντουσαν και έλεγαν αυτό. Για τα παιδιά. Ή άνθρωπος, δεν το ξεχάσω και την ιστορία που είχαμε έρθει και ήρθε μια κυρία η οποία ήταν εδώ από την Αθήνα, ας πούμε, που στήριζε πάρα πολύ με τρόφιμα. Mm-hmm. Με πολύ βασικά πράγματα εκείνη την εποχή. Και είχαμε πάει στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και πήγε να πάρει ο μικρός μου αδερφός, τώρα ήταν 4, και πήγε να πάρει μια μερέντα και με κοίταξε μέσα στα μάτια για να του πω: μπορείς, πάρε. Ναι. Και του λέει: κυρία, μην τον κοιτάς, πάρε ό,τι θέλεις. Μην τον κοιτάς αυτόνα. Αυτό λοιπόν εγώ δεν θέλω να το δώσω μόνο στα παιδιά μου. Δώρο από εκείνη, υπέροχο. Αυτό θέλω να το δώσω σε άλλα παιδιά, ρε Σιώνα. Το θέλω μέσα από την καρδιά μου να το κάνω κύκλο. Δεν θα μου φτάνει να το δώσω μόνο σε μένα, στη γυναίκα και στα παιδιά μου. Είναι αυτό το κομμάτι της προσφοράς. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι ότι η ζωή, όταν μας δείχνει το σκληρό της πρόσωπο, τον περισσότερο κόσμο μας πιάνει και λέμε γιατί σε μένα. Αν φύγεις από αυτό το γιατί σε μένα και πεις ότι τώρα κοίταξε να δεις, έτσι, δεν μπορώ, αν δεν προχωρήσω και δεν πατήσω τα πόδια μου, δεν θα πάνε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε και όπως αξίζουν. Απ' την άλλη όμως, φτάνει αυτή η στιγμή που θέλεις κάπου λίγο να το. Να πεις, βρε παιδί μου, γιατί όλο αυτό, ή κάποια ανώτερη δύναμη. Πίστευες ποτέ ότι κάποια ανώτερη δύναμη σε προστατεύει, ότι έχεις αυτό που λέμε φυλακάς άγγελος, δεν ξέρω, ο Θεός, η πίστη σου κάπου? Η πίστη μου. Η μαμά μου πρώτα απ' όλα. Φεύγοντας, τώρα δεν μπορώ να σας το αποτυπώσω με φωτογραφία, αλλά είδα έναν σταυρό, ας πούμε, στο κεφάλι της. Οπότε με σιγουριά, φεύγοντας, είπα, ξέρω πού πάει. Οπότε, ήταν νέα όταν έφυγε. 38 χρονών. Ήταν νέα. Μικρή. Και από τι έφυγε? Λευχαιμία έφυγε. Οπότε 40 μέρες πριν φύγει, όταν είχαν πέσει τα μαλλιά και άρχισε να βγαίνει το χνούδι, πίσω στο μέρος του μαλλιού είχε βγει μαύρη τρίχα. Τι λες? Και σχημάτιζε έναν σταυρό. Τώρα δεν έχω να σας το δείξω. Και το ξέρε αυτή ότι θα φύγει. Και μου το είπε. Οπότε είχα βέβαια έναν άγγελο πάνω που θα με ακολουθάει. Δηλαδή ήμουν σχεδόν σίγουρο. Πιστεύεις σε αυτά τα σημάδια, στα σημάδια γενικά που μπορεί να είναι γύρω μας, που μπορεί κάποια στιγμή να μην τα παρατηρούμε? Όλες, αλλά αν δεις καθαρά, λες ότι okay, είναι αυτό, ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ναι, και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο για εμάς τους χριστιανούς, δηλαδή, είναι και καλά. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι μέσα από τον δρόμο τους ψάχνουν να βρουν αυτά τα σημάδια και να τους δώσουν μια αξία. Ο καθένας έχει την ανώτερη δύναμη. Έτσι, από όποια και πίστη και να έρχεται. Και μια στήριξη και μια πίστη που όλοι έχουμε ανάγκη. Νομίζω όμως ότι η πίστη σου έχει βοηθήσει και σε μια άλλη δυσκολία, σωστά? Ναι, και το έχω αναφέρει αυτό πολύ. Θες να το μοιραστείς μαζί μας? Κοίταξε, όπως στον πατέρα μου, θα σου πω την αλήθεια, δεν έδωσα καμία σημασία αν μπόρεσε ή αν δεν μπόρεσε να στηρίξει το όλο project που δημιουργήσαμε τη μάνα μου, έτσι, εμάς δηλαδή. Ναι. Δεν έκατσα να το κρίνω. Είπα,
Όποιοι έχουν δίνουν και όποιοι δεν έχουν, μακάρι πτωχή το πνεύματι. Έτσι λοιπόν και σε κάτι τέτοιο που αναφέρεσαι, αυτό απάντησα. Αυτό είναι σημαντικό, ναι, για τον πατέρα σου, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις να συγχωρείς μέσα μεγάλο από τις δυσκολίες. Αυτό νομίζω μας ηρεμεί πολύ πιο πολύ από κάθε τι, άμα δεν συγχωρέσεις, δηλαδή και πας στο κρεβάτι και το κουβαλάς. Είναι ωραίο που το έμαθες νέος, γιατί με έχει μεγαλώνει πολύ. Η πόντια μου το είπε. Συγχώρεσαι και μη σε νοιάζει τίποτα. Είναι η συγχώρεση. Καμιά φορά όμως είναι και αυτό το ανθρώπινο κομμάτι που λες τώρα, βλέπεις ανθρώπους γύρω μας. Για παράδειγμα, συζητούσαμε και πριν, ο κόσμος έχει ξεφύγει τελείως από τους γείτονές σου, από τους ανθρώπους που μπορεί να έχεις απέναντί σου, από τους συνεργάτες σου και όλοι θέλουν, μάλλον μεγάλη μερίδα ανθρώπων θέλει αυτό το κομμάτι να σε δει να υποφέρεις, να σου κάνει κακό με ό,τι τρόπο και αν γίνεται αυτό. Και συνειδητοποιώ ότι γύρω μας υπάρχουν πολλοί ιοί, μιας και μιλάμε και με την έννοια του κορονοϊού. Έτσι. Κάποιοι ιοί όμως είναι αυτοί που θέλουν από εμάς αντίδοτο, αντιβίωση, για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Εσύ τη δική σου αντιβίωση σε όλα αυτά, έχεις μάθει μόνο σου να την βρίσκεις, να την δίνεις, να τα λύνεις όλα και να προχωράς. Γιατί από σημείο μηδέν, στα πόδια σου στεκόμενος, προχωράς και σηκώνεις το δικό σου σταυρό, που λέγαμε πριν. Έτσι. Κοίταξε, είναι ανάλογα και το τι βίωμα είναι αυτό, Ιωάννα. Δηλαδή, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφερόμαστε με τα παιδιά, ναι, δεν μπορείς να κοιτάξεις πίσω, δεν προλαβαίνεις ούτε να ανασάνεις. Mm-hmm. Δες ανθρώπους που έχουν τρία παιδιά, που είναι και ο πατέρας και η μητέρα μαζί. Και δεν μπορούν. Να ανασένεις. Ενώ τώρα, άμα αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά μου, αν έχει να κάνει με ένα τραγούδι, με ένα βίντεο κλιπ, με ένα ταξίδι που δεν θα γίνει. Εκεί ίσως μπορεί να δημιουργήσω πολλές περισσότερες σκέψεις για το τι συμβαίνει και τι μπορώ να. Είχες το άλλο δεν είχα επιλογή να σκεφτώ. Και στη δουλειά έχεις δυσκολία. Δεν είχε επιλογή να κοιτάξεις, να πεις να πάρω μια ανάσα. Μονόδρομος. Ναι, όταν λοιπόν όλα αυτά καταλάγιασαν και έκατσα, τότε κατάλαβα την ένταση. Λοιπόν, εγώ βλέπω έναν πολύ συνειδητοποιημένο, έναν νέο άνθρωπο, έναν όριμο όμως συνειδητοποιημένο άνθρωπο που έχω απέναντί μου, με τον οποίο ασχέτως του προφανού σου ταλέντου και ασχέτως όλου αυτού του βηματισμού που ακολουθείς. Χαίρομαι γιατί μπορώ και ξέρω ότι και ξέρεις να ακούς, νιώθω ότι ξέρεις να ακούς, βλέπω τα μάτια σου, τη στάση του σώματός σου και τη ζεστασιά σου, αλλά και ξέρεις να συμβουλεύσεις και κυρίως να είσαι εκεί για να μιλήσεις. Και καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο, όχι μόνο για τώρα, όχι μόνο για τη νέα χρονιά, γενικά στα βήματά σας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τα λόγια. Αληθινά. Συνειδητοποίηση, αυτό που λες είναι το σπουδαιότερο που θα μπορούσες να μου πεις. Είναι αληθινά λόγια. Αλήθεια. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα να αναφερθώ και να πω και δύο καλές κουβέντες για τον Σταύρο τον Χατζικιάν, τον συνεργάτη μου που γράψαμε το νέο μας το κομμάτι. Μπράβο. Τον Άλεξ τον Κωνσταντινίδη άλλη μια φορά, τον Απόστολο τον Μαλλιά και τη Χέβεν που προχωράμε σε αυτό το. Και είσαι πολύ καλός τραγουδιστής. Ευχαριστώ. Σημαντικότατο. Και στο λέει, ευχαριστώ. Όχι, το ξέρει, απλά το επαναλαμβάνω. Πολύ ευχαριστώ πολύ. Είναι ταλεντάκι. Και να μας μιλήσει και το κορίτσι σου. Που σας γνώρισα, θα της τα δώσω τα φιλιά. Πάρα πολύ. Να της τα δώσεις και μια μεγάλη αγκαλιά. Και στον μικρούλι σας. Στον Παναγιώτη. Α, στον Τζίκο, λέει. Στον Τζίκο, λέω. Σε αυτή τη μουρίτσα. Λοιπόν, φέρω. Εκ μέρους της Μπαλού, υποθέτω. Μπαλού τα έχει δώσει. Ιντερνετικά.